Και η προεκλογική μάχη συνεχίζεται πηγαίνοντας προς την τελική ευθεία. Έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Τσίγουρη. Χρήστο, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τουλάχιστον επιφυλακτικότητα για τις δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους ψηφοφόρους να διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις. Δια της συμμετοχής τους. Mm-hmm. Υποστήριξε σήμερα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Υποστήριξε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι αυτή που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια πάγια εκτίμηση στο ΣΥΡΙΖΑ, θα σου έλεγα Ματίνα, ότι η επιρροή του κόμματος, τα ποσοστά τους δεν ανοιχνεύονται εύκολα, υποεκτιμώνται από αυτές τις έρευνες κοινής γνώμης, καθώς ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θέλει να ψηφίσει αριστερά ή προοδευτικά δεν τοποθετείται στα ερωτηματολόγια, είτε ένα άλλο μέρος του κόσμου δεν συμμετέχει καν. Εκτιμά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο μεγάλη δεξαμενή των νέων ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά δεν συμμετέχουν σε αυτές τις έρευνες, όπως και αν καταφέρουν να πάνε στην κάλπη μαζί με όσους θέλουν ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, μπορούν τελικά να ανατρέψουν τα δημοσκοπικά δεδομένα και μάλιστα να δημιουργήσουν μια εντελώς άλλη εικόνα. Άλλωστε, mm-hmm, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να επικαλείται το παράδειγμα δημοσκοπήσεων σε χώρες του εξωτερικού που έφεραν σε δύσκολη μάλιστα θέση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης του Μάη, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι απολύτως ανοιχτό. Εξαρτάται από ένα πράγμα. Από το πόσοι και ποιοι θα πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αν στην κάλπη πάνε 450.000 νέες και νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά, αν στην κάλπη πάνε οι συμπολίτες μας που θέλουν να ρίξουν ψήφο τιμωρίας για αυτά που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα 4 χρόνια, τότε να είστε βέβαιοι, δεν θα του φτάσουν οι μέρες να πακετάρει. Δείτε τι ακριβώς γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με τις περίφημες δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν θα πω αν είναι αληθινές ή ψεύτικες. Θα πω ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή που τις διαψεύδει στο τέλος της ημέρας. Και ζητώ και από εσάς και από τους νέους ψηφοφόρους να διαψεύσουν τις προβλέψεις που λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει άλλη μια τετραετία